ξανά. Κεφάλαιο, ανοίγουμε κεφάλαιο. Ανοίγουμε κεφάλαιο, λοιπόν. Στην εκδήλωση Women in Action που έκανε από το Jenny GR και το 4Moms για τη γυναική επιχειρηματικότητα, βρέθηκε η Jenny γιατί συμμετείχε με το site της και φυσικά ο Πέτρος στο πλευρό της για ακόμα μία φορά. Να τους ακούσουμε να μιλάνε στη Μαρία Κοκολάκη. Βεβαίως. Yeah. Επειδή λίγο το fashion και το beauty το έχω κάθε μέρα στα πόδια μου, με ενδιαφέρει να δω τι συμβαίνει στην πόλη μου, αν υπάρχει κάποια συναυλία, αν έχει ανοίξει κάποιο ωραίο εστιατόριο που μπορεί να κάνει μπέργκερ ή τα καλύτερα σουβλάκια. Να τρώτε όμως αυτά, δεν σας βλέπω να τρώτε. Τα τρώω όλα, σε πληροφορώ. Τρώτε και μπέργκερ. Τρώω τα πάντα. Τρώω τα πάντα, έχω παιδιά σπίτι, μαγειρεύω τα πάντα και τρώω τα πάντα. Είχατε φτάσει που τόσο σημείο να στερηθείτε πάρα πολύ. Θα ξεκινούσα τη δουλειά μου σαν μοντέλο που υπήρχε το φίνινγκ και υπήρχε μεζούρα και σε μετράγανε πριν την επίδειξη ή στο casting. Ναι, είχα νιώσει αρκετές φορές άβολα. Η κόρη σας έχει πάρει το μικρόβιο, είναι πάρα πολύ. Εντάξει, το κάνει και αυτή επικουρικά. Δεν είναι η δουλειά της, σπουδάζει, τελείωσε την πρώτη χρονιά. Και το κάνει για το Χαρτζηλίκι. Νομίζω ότι όλοι θα ενημερωθούμε σύντομα για την εξέλιξη και την πορεία του καναλιού και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Είχατε και στο Φώτη και στη Μαρία. Ναι. Και διαψεύσατε ότι θα πάτε στον Αλφα. Δεν έχει κάποια συζήτηση με τον Αλφα. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Τη προάλλη είδαμε και τον κύριο Παπανότα που ήταν καλεσμένο στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ σας. Ότι... Συμφωνώ μαζί του. Ότι εσείς το ξεκινήσατε. Δεν θέλω να σχολιάσω. Τίποτα. Είπατε για παράδειγμα ότι αν πω κακή λέξη, κακή κουβέντα για την Τζέννη, να με φτύσουν όλοι. Τι χρειάζεται να το πει, φαίνεται. Είμαστε κάθε μέρα μαζί, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να λέμε πόσο καλή σχέση έχουμε, ούτε τίποτα άλλο. Μα δεν είναι πολύ κανονικό αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, το είναι βαρετό. Το έχουμε χωρίσει τώρα πριν από 500 χρόνια. Τώρα το ίδιο συζητάμε. Σε αποφάσει το πού θα κάνουν τα παιδιά, ποιο τι παίρνει, ο Πέτρος ή η Τζέννη. Αυτό υποτίθεται ότι γίνεται μια εισήγηση και ακολουθεί κοινή απόφαση. Πάντα υπάρχει εισήγηση, όπου λες και τα λάδες. Μου λέει η Τζέννη είναι, τι μου είπατε, ότι είναι η οικογένειά μου. Μα, μου ξέρω. Όταν το διαβάζετε αυτά, συγκινήστε. Ποιος είστε, είναι μεγαλύτερο είστε. Είναι μεγαλύτερο, σιγά μη συγκινηθεί. Συγκινούμε πιο ουσιαστικά πράγματα. Είπε συγκίνημα για πιο ουσιαστικά πράγματα. Δεν κατάλαβα το τελευταίο. Λέει ο Πέτρος σε κάμε συγκινηθεί. Ότι είπε, τι ρώτησε όταν τα παιδιά κάτι. Ρε παιδί μου λέει κάποια ωραία λόγια για την Τζέννη κατά καιρούς ο Πέτρος. Ότι είναι οικογένειά μου. Και λέει είναι γαϊούρη αυτή, δεν συγκίνεται με τίποτα. Πλάκα, έτσι. Πλάκα. Και λέει τι είπε Τζέννη συγκίνημα για πιο σημαντικά πράγματα. Αυτό δεν είναι. Λίγο λόγια για τις πράξεις. Ναι, προφανώς. Εμένα μου αρέσουν πάντως πολύ. Δηλαδή, εντάξει, έχουν κατακτήσει αυτό το πράγμα. Όσο και αν τους φέρνουμε σε δύσκολη θέση, άμα τους ρωτάμε συνέχεια τα ίδια πράγματα, αυτή την ισορροπία αυτή που πρέπει να έχουν για τα παιδιά τους την έχουν καταφέρει. Και ισχύει αυτή η ισορροπία. Και έτσι είναι το σωστό. Και έτσι είναι το σωστό. Βέβαια. Αλλά δυστυχώς λίγοι το ακολουθούν. Προχωρούμε. Σίγουρα. Ναι. Break πάμε. Έχουμε break, σίγουρα. Μα φωνή